Δήμαρχε, πες μου κάτι και σε παρακαλώ. Τι κάτι θέλετε να πείτε. Πες μου κάτι, Δήμαρχε. Πάμε λοιπόν στους Γερμανούς αφενός και αφετέρου εδώ, Αθήνα Θεσσαλονίκη, να πουλήσουμε κριτικά προϊόντα, ποιοτικά κτλ. Να ανοίξουν αγορές, να δουλέψει ο κόσμος κτλ. Έχει αποτέλεσμα για τον παραγωγό αυτές τις εκθέσεις? Πάρα πολύ μεγάλο. Τα στοιχεία τα περσινά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω νούμερα. Εντάξει, Από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πέρσι είχαν ένα πάρα πολύ καλό εισόδημα οι εκθέτες. Με απόδειξη ότι φέτο έχουν πολλαπλασιαστεί οι εκθέτες. Και ναι, στα Χανιά αυτό θα σου δείχνει ότι περάσω. είχε μεγάλη επιτυχία, Βέβαια. βέβαια. Φέτο καλύφθηκαν οι θέσεις στη Θεσσαλονίκη που πάμε, όπως ξέρετε, την Τετάρτη. Τούτη Τετάρτη, Την μεθαύριο. Τετάρτη, στην πλατεία της Αρχαίας Αγοράς, μαζί Πολύ με ωραία. τον Γιάννη, τον φίλο μου, τον Μπουτάρη, και μάλλον και τον Η Άνθιμο. μαφία των δημάρχων είναι αυτή τώρα. Ναι, όχι, 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 πώς το πες. Εννοώ τώρα η παρέα των δημάρχων, Σε ναι. πιθανότατα, με τις ευλογίες του Άνθιμου, Ναι. θα κάνουμε τα Τι εγγένεια. πιθανότατα. Θα την έχετε την ευλογία. Την πρώτη χρονιά ήρθε, τη δεύτερη κάθε ευλογία ευπρόσδεκτη να το πεις. Βεβαίως. Και μάλιστα γράφει και ότι ο Σκουλάκης κατάφερε. Έτσι. Να του ενώσει. Να του ενώσει. Λοιπόν, πες μας κάτι. Λοιπόν, τώρα, έχουν καλυφθεί οι θέσεις. Πιστεύουμε ότι είναι ένα ισχυρό μήνυμα τούτη τη δύσκολη που περνάει ο τόπος, κύριε Καμπουράκη και κύριε Οικονομέα. Επιστροφή στις ρίζες. Πρωτογενής τομέας. Εκεί πρέπει να δώσουμε τη μάχη. Πέραν από τον τουρισμό. Που, ναι, αλλά εντάξει, το λάδι με τον πιτόνι έχει τελειώσει. Εντάξει, αυτό θα κάνουμε τώρα. Εντάξει, έχει προχωρήσει και η Κρήτη σε αυτό. Στην τυποποίηση κάνει καταπληκτική δουλειά. Έχει ξεκινήσει μια σημαντική τυποποίηση. Γι' αυτό στόχος μας είναι στο Μόναχο να διαφημίσουμε τα τυποποιημένα προϊόντα. Τα βιολογικά, τα POP, προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Τα πήγαμε έψιλον προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Και θα στόχος του Δήμου είναι, ακούστε, να δημιουργήσουμε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι κριτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τέτοια προϊόντα. Πολύ ωραία. Να μπορούν να τις παίρνουν λοιπόν, να κάνουν εισαγωγή, να εξαγωγή από οι Γερμανοί κτλ. Πες μου κάτι τώρα. Με τον τουρισμό που όλος ο κόσμος περιμένει και τα Χανιά είναι μια μεγάλη ένδειξη. Πώς πάει η κατάσταση, τι λέει? Κοιτάξτε, μέχρι αυτή τη στιγμή οι ενδείξεις είναι πάρα πολύ καλές. Μπράβο. Πήρα χθες τα στοιχεία από το αεροδρόμιο, το Δασκαλογιάννη. Ναι. Το πρώτο τετράμινο του 2013 σε σχέση με το τετράμινο του 2012, ναι, σε αριθμό αφίξεων από το εξωτερικό, εξωτερικό, έχουμε από 36.000 πέρσι, φτάσαμε στις 45.015 φέτο, δηλαδή έχουμε αύξηση 22,3%.